Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε αυτό που κατέκτησαν οι πρόγονοι μας πριν από 110 χρόνια, που είναι το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας για τον Σύμμας και η έναρξη μιας καινούργιας εποχής ένταξης της Λέσβου στο ελληνικό κράτος. Σήμερα τα μηνύματα της μάχης για την ελευθερία και της προάσπισης ελευθερίας είναι πάρα πολύ επίκαιρα, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή με πάρα πολλές διακινδυνεύσεις, με πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και μια τουρκική κυβέρνηση με αναθεωρητικές τάσεις και με οξυμένη τη ρητορία εναντίον των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε βήμα πίσω. Υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία των νησιών, υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς από την πλευρά μας έχουμε προτείνει με υπευθυνότητα να προχωρήσει η πατρίδα στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα νότια και ανατολικά της Κρήτης και το Καστελόριζο, σε περιοχές που δεν αποτελούν casus belli, ως μοχλό πίεσης για να έρθει η Τουρκία στη διαπραγμάτευση με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, να εγκαταλείψει την επιθετική ρητορία και να πάμε συμποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά τη μαυρίλα της εποχής, με υψηλό φρόνημα, με το κεφάλι ψηλά, με ενότητα, θα τα καταφέρουμε και η Ελλάδα θα βγει και από την παρούσα κρίση αλόβητη και χωρίς να χάσει ίντσα από τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες για τη σημερινή μέρα εδώ στη Λέσβο, αλλά χρόνια πολλά και στους χιλιάδες, στους εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας που γιορτάζουν σήμερα.